20 χρόνια πορείας αγάπης, αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς. Δύο δεκαετίες που η Europantona Κύπρου, μέσω των ποικιλόμορφων δράσεών της, στέκεται στο πλευρό των όσων δίνουν το δικό τους αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Με αφορμή τα 20χρονα του συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εορτασμού της Europantona, όπου παρουσιάστηκε το πολυσήμαντο έργο της, αλλά και οι στόχοι της για το άμεσο μέλλον και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών. Ο Υπουργός Υγείας, χαιρετίζοντας τα 20χρονα του συνδέσμου, ευχήθηκε η Europantona να συνεχίσει να προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμη στους πάσχοντες ασθενείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Europantona Κύπρου, το σταθερό σύμμαχο του Υπουργείου Υγείας στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Και προσδοκώ ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο τον αγώνα μας. Στη μεγάλη συνεισφορά της Europantona Κύπρου αναφέρθηκε μέσα από το χαιρετισμό της η Ευρωπαία Επίτροπο Στέλλα Κυριακίδου. Μια ιστορική ημερομηνία. Ορόσημο. Πρόκειται για μια ιστορία αναρρύθμιτων γυναικών που έλαβαν στήριξη, απαντήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο του μαστού τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η προσφορά δεν είναι οπωσδήποτε και στους ασθενείς, αλλά εμπερικλεί και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Είναι και οι ασθενείς, είναι και οι οικογένειές τους και ο υπόλοιπος υγιής πληθυσμός, ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί. Ένας από τους επόμενους στόχους της Europantona είναι η διεκδίκηση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασθενών που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διεκδίκησης του δικαιώματος The Right to be Forgotten. Κατά μέσο όρο στην Κύπρο υπάρχουν 630 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού στις γυναίκες και 5 στους άνδρες.